Παρά τη μείωση του φόρου προς τη θέμενη αξία σε καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, την επιμήκυνση των τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους και την επαναλειτουργία των εσωτερικών χώρων, η εικόνα σε καφετέρειες και εστιατόρια εξακολουθεί να είναι απογοητευτική εδώ και 3 εβδομάδες. Έτσι, οι προσδοκίες των επαγγελματιών του κλάδου για το καλοκαίρι είναι χαμηλές. Ένα είναι ότι δεν έχει ο κόσμος χρήματα. Ένα δεύτερο είναι ότι είναι καλοκαίρι πλέον και ο κόσμος άρχισε και φεύγει στη Χαλκιδική ή στην Πιερία ή στην Καβάλα, οπουδήποτε. Και ένα τρίτο είναι ότι δεν υπάρχει ψυχολογία. Και από την πλευρά του καταναλωτικού κοινού και από τη δική μας την πλευρά. Είναι πάνω από 50% η μείωση. Αγγίζει και το 70 και το 80 σε μερικά μαγαζιά. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω και μακάρι να βγω ψεύτης ότι στο τέλος του καλοκαιριού θα μετράμε πόσο λιγότερο μπήκαμε μέσα. Οι επαγγελματίες της εστίασης ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον άμεσα μέτρα στην κατεύθυνση της στήριξης του κλάδου. Το ΦΠΑ θα φανεί από το Σεπτέμβριο και μετά, όταν θα αρχίσει να πληρώνουμε το ΦΠΑ. Και αυτό που ζητάμε ήταν να κατέβει στο φαγητό, να κατέβει στο 6%. Δεν εισακουστήκαμε. Δώσανε μόνο στον καφέ και στα αναψυκτικά. Εμείς, σαν Ένωση Εστιατόρων Ψητοπολών και Καφέ Μπάρ Νομού Θεσσαλονίκης, ζητάμε από την κυβέρνηση να βοηθήσει τουλάχιστον έστω στα ετοπνευματώδη στην ελληνική παραγωγή, στα κρασιά και στα τσίπουρα. Μάλιστα, τονίζουν ότι οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η ΔΕΗ κυνηγάει κόσμο μέσω δικηγόρων για να τους κόψει το ρεύμα. Η εφορία ακόμα δεν έχει ανακοινώσει αν οι δόσεις που έχουν συσσωρευτεί τον Αύγουστο θα μετακινηθούν. Δεν μας έχουν πει τι θα γίνει με τα ενίκια μας στην εστίαση για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, που δεν υπάρχει τζίρος πια. Δηλαδή, φανταστείτε μέσα σε ένα μήνα τι μπορεί να πρωτομαζέψει κάποιος. Φανταστείτε το δώρο του Πάσχα των εργαζομένων μας πρέπει να το δώσουμε τώρα 31 Ιουνίου. Με ποιον τζίρο δεν ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν σήμερα 5.000 καταστήματα εστίασης, τα οποία απασχολούν περίπου 40.000 εργαζόμενους.